Γιατροί, φαρμακοποιοί και νοσηλευτές συγκρούονται με δυνάμεις των ΜΑΤ έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου, λίγες ώρες πριν την ψήφιση του επίμαχου νομοσχεδίου. Στους διαπληκτισμούς ενεπλάκησαν και φοιτητές της ιατρικής σχολής. Ο ιατρικός κόσμος δεν είναι διατεθειμένος από εδώ και πέρα να εφαρμόσει τα προαποφασισμένα. Οι γιατροί που είχαν ξεκινήσει νωρίτερα από το Υπουργείο Υγείας ενώθηκαν στην Ομόνοια με εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες και κατευθύνθηκαν μέσω της σταδίου προς την πλατεία Συντάγματος. Το φορτισμένο κλίμα δεν περιορίστηκε έξω από τη Βουλή. Τεταμένη ήταν η ατμόσφαιρα και εντός του Κοινοβουλίου, όπου ο Ανδρέας Λοβέρδος έκανε λόγο για Βουλή των Συντεχνιών. Αυτό που πλήρωνε 42 χρόνια γκαρσόνι σερβιτόρος, για να πάει να στηθεί ηλικιωμένος, στην ουρά τον ρώτησε η Βουλή? Δεν τον ρώτησε, γιατί η Βουλή δεν δουλεύει έτσι. Γιατί η Βουλή είναι η Βουλή των Συντεχνιών. Δεν είναι η συντεχνία των γιατρών, του ΙΚΑ ή των άλλων γιατρών ή οποιασδήποτε επαγγελματικής ομάδας η οποία μάχεται αυτά που πάει να κάνει η κυβέρνηση, αλλά η χειρότερη συντεχνία σε αυτόν τον τόπο είναι η συντεχνία των υπουργών. Την απόσυρση του νομοσχεδίου ζήτησαν και τα υπόλοιπα κόμματα. Απέναντί σας είχατε τη συνδικαλιστική ηγεσία ενός κλάδου μόνο βασικά. Γιατί οι άλλες συνδικαλιστικές ηγεσίες, ηγεσία δηλαδή, απουσίαζαν. Εμείς το καταψηφίσουμε. Όχι γιατί δεν κινείται προς σωστή πλευρά. Δεν κινείται αποτελεσματικά προς αυτή τη σωστή πλευρά. Διότι έχετε οδηγηθεί ως κυβέρνηση στο ατόπιμα να χαρακτηρίζετε τους μισούς Έλληνες υποκινούμενους, συντεχνίες, άνομους, ακραίους. Πού θα πάει αυτή η ιστορία? Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο γιατρός να προτάξει το συμφέρον του ασφαλισμένου, είτε εργαζόμενου είτε συνταξιούχου, ο μηχανικός και ο φαρμακοποιός το συμφέρον των πελατών του, ο δημόσιος λειτουργός το συμφέρον των πολιτών που εξυπηρετεί. Όπως είπα, ορισμένες αλλαγές είναι δύσκολες γιατί αλλάζουν τα πράγματα όπως τα ξέραμε. Χωρίς τέλος οι κινητοποιήσεις των γιατρών, χωρίς τέλος και η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων. Σε 7 του μηνός είχα κλείσει. Είχαν απεργία, δεν πήγα. Ξανά κλείσα τώρα και τη Δευτέρα. Θα είναι τη Δευτέρα εκεί? Μέχρι την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου υπολογίζεται ότι θα έχουν ακυρωθεί τουλάχιστον 500.000 ραντεβού. Ασφαλισμένοι που κατέφυγαν στις λίστες του ΙΚΑ εντόπισαν γιατρούς οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί ή έχουν διακόψει τη συνεργασία τους με τους αναγραφόμενους ασφαλιστικούς φορείς. Μας ταλαιπωρούνε. Σε ηλικία που είμαστε επιτρέπεται να μας ταλαιπωρούνε? Αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι φαρμακοποιοί μετά την αλλαγή στη ρύθμιση που αφορά την ίδρυση φαρμακείων σε σχέση με την απόστασή τους από τα νοσοκομεία.